πόσο γύρο έχουμε φάει, πόσο γύρο έχουμε παραγγείλει, πόσο γύρο έχουμε φάει έξω στα μαγαζιά. Ωραία, θα δείξουμε έναν τρόπο, μια τεχνική που μπορούμε να κάνουμε γύρο κοτόπουλο στο σπίτι. Μπορείτε να το κάνετε και με χοιρινό. Εγώ στη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσω γύρο, θα χρησιμοποιήσω μπούτι κοτόπουλο. Είναι πολύ μαλακό το μπούτι κοτόπουλο, μπορείτε να το κάνετε και με στήθος, αλλά προτείνω μπούτι. Θέλετε να το κάνετε, θέτε, κάντε το. Λοιπόν, μπούτι κοτόπουλο, θα βάλουμε το γαντάκι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι προσέχουμε πολύ όταν χρησιμοποιούμε μπούτι. Το έχετε δει, το έχετε ακούσει πάρα πολύ. Για να το κάνω το μπούτι λίγο πιο λεπτό, επειδή έχει κάτι χοντρά κομμάτια το μπούτι, απλά θα το κόψω λίγο με το μαχαίρι. Βλέπετε, το μπούτι το αγοράζουμε έτσι. Μπορούμε να πάμε στο χασάπι για να το πούμε θέλουμε ξεκοκαλισμένα μπούτια κοτόπουλο. Θα το βρούμε έτσι. Όπου έχει χοντρά κομμάτια, απλά το χαρακώνω λίγο. Και ό,τι έχετε, έχετε μπάτι στο σπίτι, έχετε κάτι βαρύ, έχετε το γιαούρτι, εγώ βρήκα πριν αυτό, χρησιμοποιώ το ίδιο με ένα μπολάκι, το πατάω ουσιαστικά ώστε οι χαρακές που έκανα να απλωθούν. Εντάξει, απλώνουμε, ανοίγουμε όλα τα μπουτάκια λοιπόν. Βλέπετε, τα χτυπάω πολύ καλά, βλέπετε, τα ανοίγω πολύ λεπτά, όσο μπορώ βασικά για να μην σπάσει, γιατί έχει κάποια κομματάκια περίεργα το μπούτι μέσα. Θα αλατίσω λίγο και τα κομμάτια κοτόπουλου, αλλά βάζω μέσα και στη μαρινάδα αλάτι. Λοιπόν, λίγο πιπεράκι και λίγο αλάτι. Θα πάρω ένα κατσαρολάκι. 270 γραμμάρια γιαούρτι. Τα βάζουμε στο μπολάκι. Και αρχίζουμε και κάνουμε λοιπόν τη μαρινάδα για το κοτόπουλο. 60 γραμμάρια λεμόνι. Μέσα και το λεμόνι. Ανακατεύουμε. Βάζουμε 180 γραμμάρια ελαιόλαδο. Σκεφτείτε ότι μία κουταλιά τόσο είναι περίπου 40 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερο ελαιόλαδο αν θέλετε. Και στα 100 γραμμάρια μια χαρά είναι. Από τη στιγμή που έχει, είναι και το γιαούρτι, θα μας δώσει τη γεύση που θέλουμε. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ελαιόλαδο. Απλά εγώ σας λέω ακριβώς τη συνταγή. Οπότε βάζουμε γιαούρτι, λεμόνι, λάδι και ξεκινάμε. Σκόρδο, κόλιανδρο, πάπρικες, τέλεια. Λοιπόν, ένα κουταλάκι της σούπας, αλάτι. Λίγο πιπέρι. Βλέπετε πως ρίχνω ένα κουταλάκι του γλυκού. Και μετά αρχίζουμε και προσθέτουμε λίγο για να δώσουμε λίγο γεύση στο κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι λίγο άνοστο. Δίνουμε γεύση με λίγο κύμινο. Μία κουταλιά της σούπας κύμινο. Τέλεια. Μία κουταλιά της σούπας σκόρδο τριμμένο. Οι σκόνες βολεύουν. Όχι στα πάντα. Σε κάποιες μαρινάδες και σε κάποια ντρέσινγκ. Μετά ένα κουταλάκι πάπρικα γλυκιά. Ένα κουταλάκι πιπέρι καγιέν. Είμαστε κομπλέ. Κάναμε τη μαρινάδα μας. Και αυτό εδώ από το πλαίσιο είναι, να ξέρετε. Κάτω στο υπόγειο. Πήγα και έκανα ψώνια, οπότε την Παρασκευή. Κατέβηκα και έπαιρνα. Λοιπόν, είδατε και πριν όσοι ήταν εδώ πέρα, το είχα κάνει το ίδιο στην κατσαρόλα. Είχα βάλει τη γέμιση, τη μαρινάδα μέσα. Οπότε, βάζω μέσα τη μαρινάδα. Και ρίχνω μέσα εκεί τα κοτόπουλά μου. Λοιπόν, αυτό εδώ όπως είναι ομό, καρφώνω ένα καλαμάκι μέσα στο κρεμμύδι. Και μετά αρχίζω και παίρνω το κοτόπουλο και δείτε εδώ πώς γίνεται. Το βγάζεις, εγώ σας τα έκανα πιο μικρά τα φιλετάκια τα κοτόπουλο. Δεν τα άφησα να είναι μεγάλα για να γίνουν πιο γρήγορα για λόγω χρόνου. Ναι, οπότε ουσιαστικά έχεις έτσι το κρέας σου και πας και κόβεις με το μαχαίρι γύρω και κάνεις ένα γύρο. Όπως είπαμε, παίρνουμε τα φιλετάκια και τα καρφώνουμε πάνω στο καλαμάκι. Το είδατε πως είναι το αποτέλεσμα, απλά επειδή θέλω να τα δοκιμάσουμε κιόλας τώρα εδώ πέρα. Τα βάζουμε με τη μία στο τηγάνι.
Είναι δυνατόν τσουβλάκι χωρίς τζατζίκι? Και έχουμε λίγο σπιτικό γύρω στο σπίτι. Αυτά, να ξέρετε, μπορείτε να τα φτιάξετε και μπορείτε να τα βάλετε και κατάψυξη. Κρατάει αυτός ο γύρος, γιατί έχει ζουμιά μέσα. Δεν είναι ότι τον έχουμε ψήσει τελείως το τηγάνι και να έχει βγάλει όλα τα υγρά. Εναλλακτικό σουβλάκι, ε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να γράφετε τα σχόλιά σας.